Πολλά είναι τα παράπονα και οι γκρίνιες που διατυπώνονται για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου από όλες τις πλευρές. Η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται για τις εισηγήσεις των θεμάτων, που δεν υπάρχουν τις περισσότερες φορές όπως σημειώνουν, αλλά και για την έλλειψη συντονισμού. Ενώ παράπονα εκφράζουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, που και εκείνοι δεν κρύβουν ότι πολλές φορές δυσανασχετούν με τις ατελείωτες συνεδριάσεις. Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης διαρκούν ώρες. Συζητήσεις χωρίς αρχή, μέση και τέλος συνθέτουν σχεδόν όλες τις φορές την εικόνα των συνεδριάσεων που ξεκινούν απόγευμα και ολοκληρώνονται ξημερώματα. Ο επικεφαλής αντιπολίτευσης ο Μας Μπέγκας ρωτήθηκε για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου, καθώς εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της πόλης. Ο πρώην Δημαρχός υποστήριξε ότι η ευθύνη της λειτουργίας του ανώτατου οργάνου είναι του ίδιου του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποβαθμίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο είτε με νομοθετήματα, όπως είπε, είτε με παρεμβάσεις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Ο κύριος Μπέγκας μίλησε για στασιμότητα στα θέματα της πόλης, τονίζοντας ότι με αυτή την κατάσταση μένει πίσω η πόλη και αυτό, όπως είπε, είναι το λυπηρό. Το ένα σκέλος είναι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτό έχω να απαντήσω ότι είναι ξεκάθαρο και δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι αμφισβητείται αυτό από κανέναν, ότι την ευθύνη για την ποιοτική λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου την έχει η Δημοτική Αρχή και αν θέλουμε να προσωποποιήσουμε την ευθύνη, προσωποποιείται στο πρόσωπο του Δημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος συντονίζει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν οφείλει η Δημοτική Αρχή να σκεφτεί αυτά που έχουν εξελιχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ποιότητα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αυτόν τον ένα χρόνο και να φροντίσει να βελτιωθεί το επίπεδο των συνεδριάσεων. Θέλω να σας θυμίσω ότι, συνεδριάσεις με τέτοια χαρακτηριστικά, κακά χαρακτηριστικά, ποτέ, μα ποτέ δεν είχαμε στην περίοδο που διοικήσαμε το Δήμο. Πιστεύω και αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκείνης της περίοδου, ότι προσπαθούσαμε, παρότι λειτουργούσαμε σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής, να λειτουργήσουμε συνενετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εισάγουμε τα θέματα με μία πληρότητα στις εισηγήσεις μας. Δεν ήμασταν αλάθητοι κι εμείς. Προφανώς υπήρχαν περιπτώσεις που κι εμείς δεν είχαμε μία καλή προετοιμασία για κάποιες εισηγήσεις, αλλά ο κανόνας ήταν να είναι πλήρες οι εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής και οι εξαιρέσεις ήταν να έχουμε κάποιες εισηγήσεις οι οποίες δεν είχαν πληρότητα. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Έχει επισημανθεί επανειλημμένως αυτό το ζήτημα, άρα πρέπει να βελτιωθεί. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίσω είναι ότι εάν πιστεύει η Δημοτική Αρχή ότι εξαιτίας των νομοθετημάτων τα οποία προέκυψαν από τη νέα διακυβέρνηση και από τις αποφάσεις του νέου Υπουργού Εσωτερικών, τα οποία υποβαθμίζουν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι σωστό να καταστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα υποβαθμισμένο όργανο, θεωρώ ότι είναι τραγικό λάθος. Είναι τραγικό λάθος για την δημοκρατική λειτουργία του θεσμού τοπική αυτοδιοίκηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει πάντα να παραμένει ένα αναβαθμισμένο συλλογικό όργανο, άλλωστε το κυρίαρχο συλλογικό όργανο. Περιμένουμε να δούμε εάν έχει διάθεση η Δημοτική Αρχή να αναβαθμίσει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο, κάνοντας δημιουργική αντιπολίτευση και με αφορμή και την σημερινή μας συνέντευξη, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ανοίγουμε τόσο σοβαρά ένα κεφάλαιο όπως η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου, αποδεικνύεται η διάθεσή μας να είμαστε σοβαροί συνομιλητές ως επικεφαλής, ως πλειοψηφούσα παράδεξη της αντιπολίτευσης, σε ένα σοβαρό διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος έχει με το εφαρμοστικό. Δηλαδή, τελικά, μετά από ένα χρόνο, τι παραγωγή έχουμε από τη νέα Δημοτική Αρχή. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία προημερήσιας διάταξης, όπου τοποθετήθηκα και μίλησα για μια Δημοτική Αρχή που ουσιαστικά έχει σχεδόν μηδενικό έργο και οδηγεί την πόλη και το Δήμο στη στασιμότητα, αν όχι στην προς τα πίσω κίνηση. Αυτά δεν είναι καλά φαινόμενα και δεν είναι ζήτημα ποιος κερδίζει πολιτικά από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι ζήτημα ότι η πόλη μένει πίσω. Τέλος ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Δημάρχου περί λουφαρίσματος των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Μπέγκας υποστήριξε ότι είναι τραγικό λάθος να οξύνονται οι σχέσεις δύο θεσμών, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τέτοιου τύπου δηλώσεις, είπε χαρακτηριστικά, μόνο κακό κάνουν. Το σχόλιο μου θα περιοριστεί μόνο στο εξής, ότι είναι τραγικό λάθος να οξύνονται οι σχέσεις μεταξύ δύο θεσμών, σπουδαίων θεσμών της πόλης, του Δήμου, της Υπήρου θα έλεγα, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιστεύω ότι οι δύο αυτοί θεσμοί είναι αναγκαίο να συνεργάζονται αγαστά για το καλό της πόλης. Τέτοιου τύπου δηλώσεις, οι οποίες οξύνουν τις σχέσεις προς το χειρότερο μεταξύ αυτών των δύο θεσμών, μόνο κακό μπορούν να κάνουν στον τόπο.